Για περισσότερο από 5 ώρες ο άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής κρατούσε όμηρο την πρώην σύντροφό του στο διαμέρισμά του στον Άγιο Παντελεήμονα. Είχαν από τις 2-3 ώρα το μεσημέρι που τσακωνόντουσαν και τη χτύπα για την κοπέλα και έσπαγαν πράγματα. Σταμάτησαν για κάποια ώρα μετά, αλλά μετά ξεκίνησαν πάλι, ακόμα χειρότερα. Ακούσαμε κάτι φασαρία, κάποιος φώναζε, έσπαγε μάλλον κάτι στο σπίτι και κάλεσαν η αστυνομία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε προηγηθεί μεγάλος καυγάς στο σπίτι όπου δούλευε η κοπέλα με την αδελφή της. Εκεί ο δράστης της επιτέθηκε, την απείλησε με μαχαίρι και τραβώντας την από τα μαλλιά, την οδήγησε στο σπίτι όπου την κρατούσε όμηρο, απειλώντας ότι θα κάψει την πολυκατοικία με φιάλη υγραερίου. Την έχει όμηρο μέσα στο δωμάτιο και την απειλεί και αυτούς και τους αστυνόμους ότι θα κάψει την πολυκατοικία γιατί έχει μια φιάλη υγραερίου και έχει και αναπτήρα μαζί του. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ειδικός διαπραγματευτής, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Αμέσως δόθηκε εντολή να εκενωθεί το κτίριο. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ, οι άντρες της ΕΚΑΜ κατάφεραν να μπουν μέσα στο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου και να συλλάβουν τον άντρα που κρατούσε όμηρο την πρώην σύντροφό του. Η ίδια, αν και σε κατάσταση σοκ, είναι καλά στην υγεία της. Οι αστυνομικοί, όταν έσπασαν την πόρτα, είδαν τον 33χρονο να ανοίγει τη φιάλη υγραερίου και τον ακινητοποίησαν. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, είναι χάρη τους αστυνομικούς για τη συντονισμένη επιχείρηση. Μπράβο στους άντρες της ΕΚΑΜ και στο σύνολο των αστυνομικών δυνάμεων που έσωσαν τη γυναίκα που είχε απαχθεί από τον πρώην σύντροφό της στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Η πρώην σύντροφος του δράστη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Νίκαιας με πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, είναι καλά στην υγεία της.